Πάμε ευθύς αμέσως στην Άρτεμις Μάντι, η οποία είναι εκεί. Ήδη βλέπουμε τα πρώτα πλάνα από την υποδοχή του κυρίου Χαφτάρ στο κεντρικό ξενοδοχείο της πλατείας Συντάγματος. Άρτεμις, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιώργο. Λίγο μετά τις 9 και 4 έφτασε σε κεντρικό ξενοδοχείο εδώ στην Αθήνα ο Χαλίφα Χαφτάρ, όπου τον υποδέχτηκε ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας. Ο Χαλίφα Χαφτάρ έφτασε λίγο μετά τις 8.30 και ήρθε ευθείαν κάτω από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις εδώ σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, στο Πλατήσκαλο. Τον περίμενε ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας. Είναι μια πρώτη άτυπη συνάντηση που θα έχουν οι δυο τους, καθώς αύριο είναι προγραμματισμένοι για τις 9 και 20 να έχουν μια ακόμη συνάντηση. Ενώ είναι προγραμματισμένο να έχει ο Χαλίφα Χαφτάρ συνάντηση και με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη αύριο στη 1 το μεσημέρι. Είναι μια ευνηδιαστική επίσκεψη του στρατάκη Χαφτάρ στην Ελλάδα, δεδομένου ότι έχει και τη διάσκεψη στο Βερολίνο την Κυριακή, στην οποία υπενθυμίζουμε ότι δεν έχει προσκληθεί η Ελλάδα. Ο Χαλίφα Χαφτάρ πριν από λίγη ώρα μπήκε μέσα στο κεντρικό ξενοδοχείο μαζί με τον Νίκο Δένδια. Αναμένουμε λοιπόν νεότερες εξελίξεις. Δεν θέλησαν να κάνουν κάποια δήλωση στις κάμερες όπου τους περίμεναν. Να σου πω ότι υπάρχουν πάρα πολλές αστυνομικές δυνάμεις και γύρω από το ξενοδοχείο. Διεκόπη η κυκλοφορία όταν έφτασε εδώ στο κεντρικό ξενοδοχείο Χαλίφα Χαφτάρ, μαζί με μεγάλη συνοδεία αστυνομικών δυνάμεων, αντιτρομοκρατική και πάρα πολύ κόσμο. Δρακόντρια μέτρα ασφαλείας βεβαίως και αυξημένο ενδιαφέρον και από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Άρτεμις Μάντι, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.